Αν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ αυτού που μπήκαμε με τις κυρώσεις, εσείς με την τελευταία ανακοίνωσή σας ενημερώνετε ήδη για τις συνέπειες. Έχουμε απλήρωτους δικηγόρους, έχουμε απολύσεις λόγω αυτών των κυρώσεων. Και διαβάζω και στο Φιλελεύθερο ότι στο μεταξύ 5 δικηγορικά γραφεία είναι στην αστυνομία σε σχέση με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί. Και αναμένεται ακόμη μία σήμερα. Ναι, να ξεκαθαρίσω και να διευκρινίσω κάτι, γιατί νομίζω μεταδόθηκε έτσι κάπως που να μην αντανακλά ακριβώς αυτό που υπάρχει στην πραγματικότητα. Οι πέντε καταγγελίες, κυρία Σάβα, που έχουν γίνει από τον Πανκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο έχουν γίνει όχι για λόγους καταγγελίας γραφείων ή δικηγόρων που έχουν παραβιάσει τις κυρώσεις, αλλά αφορούν καταγγελίες για κατησχυρισμόν παραβιάσεις κυρώσεων και από δικηγόρους, αλλά και από πελάτες τους. Μάλιστα. Οπότε ναι, μέσα σε αυτές τις πέντε υπάρχουν και συμπεριλαμβάνονται... Ακούω τον ήχο διπλό, αν μπορεί να γίνει κάτι. Ναι, διορθώστε το παρακαλώ. Συνεχίστε, κυρία Παναγιώτου. Ναι, ευχαριστώ. Μέσα σε αυτές τις πέντε καταγγελίες έλεγα ότι συμπεριλαμβάνονται και καταγγελίες ακόμα και δικηγόρων που έχουν εύλογες υποψίες για πελάτες τους. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι υποδιερεύνηση πέντε γραφεία. Ναι, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με κυρώσεις, αυτό που είναι αντιληπτό, αντιλαμβανόμαστε βεβαίως εμείς οι απλοί πολίτες που δεν είμαστε δικηγόροι ή δεν κατέχουμε από τα νομικά. Οι κυρώσεις επιβάλλονται ακριβώς γιατί πρέπει να ξέρουν οι δικηγόροι ή οι όποιοι παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες σε πελάτες που ενδεχομένως να είναι στις κυρώσεις ή να συσχετίζονται, να διώξουν από πάνω τους ό,τι έχει να κάνει με αυτούς. Σωστά. Όχι ακριβώς, να το διευκρινίσω. Ωραία, διευκρινίστε το εσείς. Ναι. Έχουμε καταρχήν τα πακέτα κυρώσεων πάνω σε Ρώσους ολιγάρχες και άλλους Ρώσους πολίτες και φυσικά πρόσωπα, εν πάση περιπτώσει, και εταιρείες. Από εκεί και πέρα, στις 12 του Απρίλη, είχαμε συμπερίληψη Κύπριων πολιτών, γραφείων ενός δικηγορικού και ενός ελεκτικού, υπό το χαρακτηρισμό ως professional enablers. Δηλαδή, υπάρχει ο ισχυρισμός από τις Αμερικάνικες αρχές και από τις Βρετανικές αρχές ότι αυτοί οι επαγγελματίες έχουν διευκολύνει με διάφορες ενέργειες την αποξένωση περιουσιακών στοιχείων από πελάτες τους ολιγάρχες που εμπίπτουν κάτω από τις κυρώσεις. Nice. Άρα, κατά τον χρόνο που επιβλήθησαν πέρσι κυρώσεις πάνω στους Ρώσους, η κύρωση έχει ως αποτέλεσμα και ουσιαστικά πρόκειται για ένα πάγωμα περιουσιακών στοιχείων. Άρα, mm-hmm, αυτό που απαιτείται από τον επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες εκ μέρους αυτών των πελατών ήταν να παγωποιήσει τα πάντα, ναι, και να μην προβεί σε καμία ενέργεια που να προκαλέσει αποξένωση ή απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε να καταστρατηγηθούν ή να αποφευχθούν οι κυρώσεις πάνω σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Άρα οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι κατέχουν αυτών των μαρτυρικών υλικών που έχει διαβιβαστεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και το οποίο ζητήσαμε πολλές φορές και το ακούμε, αλλά δεν το έχουμε, ναι, πάρει. Είχαν μπροστά τους αυτό το μαρτυρικό υλικό, το οποίο θεωρούν ότι στοιχειοθετούσε το enabling, δηλαδή την κατηγορία αυτή κατά των Κύπριων επαγγελματιών. Ναι. Από πέρσι μέχρι φέτος, κυρία Σάβα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων μας, από πληροφορίες που πήραμε, είτε και από την έρευνα που έχουμε κάνει, είτε και από την αυτοδήλωση δικηγορικών γραφείων προς εμάς, όπου τους εκαλέσαμε πέρσι με δεσμευτική οδηγία να μας δηλώσουν τους πελάτες είχαν, αλλά και πληροφορίες από ξένες αρχές, ξένους οργανισμούς και άλλους επόπτες στην Κύπρο, καταλήξαμε ότι πέντε περιπτώσεις θα πρέπει να σταλούν στην αστυνομία, γιατί υπήρχε εύλογη υποψία διάπραξης ποινικών αδικημάτων πέραν των δικών μας αρμοδιοτήτων ως επόπτης. Μάλιστα. Ωραία. Κατανοητό. Το έχετε διαχωρίσει. Ο παρονομαστής βεβαίως είναι ο ίδιος. Και τώρα, ενώ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, τι θα αποφασίσει η εφορός εταιριών επί τούτου, σε σχέση τώρα με τις τελευταίες κυρώσεις και πώς θα απεμπλακούν, έτσι, αντιλαμβάνομαι, εταιρείες ή που συσχετιζόμενες κλπ. Αναμένεται νέα λίστα κυρώσεων που διωγγώνει το πρόβλημα. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχουν αυτές οι θεσμικές διαδικασίες απεμπλοκής που να... Αυτά ισχύουν βεβαίως στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω αντιληφθεί σωστά από τα λεγόμενά σας. Τι μπορεί να γίνει σήμερα τώρα που μιλάμε? Εσείς λέτε ότι ήδη έχουμε απολύσεις, ήδη έχουμε απλήρωτους, όλα αυτά. Άρα εσείς πώς το... Σε ποια φάση είστε τώρα?
Ναι. Να αρχίσω από αυτό που είπατε στην αρχή και να ξεκαθαρίσω ότι πρόκειται, τους διαχωρίζουμε σε δύο κατηγορίες αυτούς που επηρεάζονται από τις κυρώσεις. Είναι τα γραφεία, τα επαγγελματικά, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί και κατονομάζονται τα ίδια και εφαρμόζονται πάνω τους οι κυρώσεις. Είναι οι συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες που ελέγχονται ή ανήκουν σε αυτούς και που πάλι εφαρμόζονται σε αυτούς οι κυρώσεις βάσει των περιοριστικών μέτρων που μπήκαν σε ισχύ. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια άλλη κατηγορία, την οποία εμείς θέτουμε ως θέμα για συζήτηση, γιατί θεωρούμε ότι παράνομα και ανέτια παραβιάζονται τα δικά τους δικαιώματα, είναι οι εταιρείες των πελατών, που ούτε μία συγγενική σχέση έχουν, ούτε μία συνεταιριστική ή επιχειρηματική σχέση έχουν με αυτά τα γραφεία ή και με ολιγάρχες. Ήταν επενδυτές πελάτες που συνεργάζονταν με αυτά τα γραφεία και λάμπαναν νόμιμα διοικητικές υπηρεσίες, κυρία Σάβα. Δεν έχει τραβηχτεί η γραμμή της συμμόρφωσης που να τους διαχωρίζει και έχουν παγώσει και τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία από τις τράπεζες. Λοιπόν, αυτά ήταν για να διευκρινιστούν οι δύο κατηγορίες. Εμείς όταν κρούμε το καμπανάκι του κινδύνου για ξεπάγωμα και ξεμπλοκάρισμα, να αναφερόμαστε σαφώς και φυσικά στους δεύτερους με τα αυστηρά κριτήρια που θέσαμε. Σε καμία περίπτωση δεν συζητούμε την πρώτη κατηγορία. Ωραία, δώστε μας ένα παράδειγμα για να αντιληφθούμε αυτό. Υπάρχει αυτή η δικηγορική εταιρεία που έχει, είναι υπόλογη των κυρώσεων, έτσι. Ναι. Και ακολούθως αυτή η εταιρεία έχει μια θυγατρική. Τι, εξηγήστε μας για να καταλάβουμε πώς... Λοιπόν, να πάμε σε ένα παράδειγμα όπου το δικηγορικό γραφείο διατηρεί και μια εταιρεία παροχής λογιστικών υπηρεσιών. Ναι. Το δικηγορικό γραφείο έχει κατονομαστεί στις λίστες SDN της Αμερικής και της Βρετανίας. Ναι. Οι κυρώσεις των δύο αυτών χωρών λένε ότι της ΔΕ Αμερικής, όσες εταιρείες, αν η εταιρεία η λογιστική ανήκει στο δικηγορικό, θα συμπεριληφθεί και αυτή στις κυρώσεις. Ναι. Η Αγγλία λέει ότι αν ανήκει ή αν ελέγχεται. Ναι. Άρα και πάλι συμπεριλαμβάνεται και το λογιστικό γραφείο που ανήκει στον ίδιο όμιλο μέσα σε αυτές τις κυρώσεις. Τώρα φανταστείτε έναν Ευρωπαίων επενδυτή, ο οποίος έχει δραστηριότητες σε όλον τον κόσμο και επέλεξε να χρησιμοποιήσει μια κυπριακή εταιρεία για να διεξάγει τις δραστηριότητες του και διάλεξε το δικηγορικό γραφείο αυτών για να συνεργαστεί. Ναι. Για λόγους που έχουν να κάνουν με πρακτικές ευκολίες, επέλεξε να λαμβάνει την υπηρεσία του γραμματέα, επειδή είναι κυπριακή εταιρεία, για να μπορεί να διεκπεραιώνει κάποια πράγματα στην Κύπρο. Αν ο γραμματέας λοιπόν παρέχεται από αυτό το δικηγορικό γραφείο, η τράπεζα όπου ο πελάτης διατηρεί λογαριασμό στην Κύπρο, τον έχει μπλοκάρει επειδή στη δομή της, στη δομή του πελάτη, εμφανίζεται η εταιρεία του δικηγορικού γραφείου. Κατανοητό. Και είναι αυτό τώρα που πρέπει να αποφασιστεί, που έχει δώσει και γνωμάτευση η νομική υπηρεσία, τι θα πράξει για να αλλάξει έτσι η δομή του αυτού των εταιρείων. Η πρώτη αντίδραση, κυρία Σάβα, ήταν αυτοί οι πελάτες. Οι επενδυτές, οι νόμιμοι που συμμορφώνονται και όλα, να προσπαθήσουν να πάρουν τις αποφάσεις τους για να αντικαταστήσουν τα γραφεία που έχουν μπει στις κυρώσεις, να μην εμφανίζονται πλέον στη δομή τους. Άρα έχουν πάρει τα ψηφίσματα τους και έχουν, τα έχουν υποβάλει τις αλλαγές των εύφορων εταιριών. Ο εύφορος εταιριών είπε πως δεν μπορεί να καταχωρήσει ακόμα, αν δεν πάρει γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα, ότι ενεργεί σωστά. Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε το πράσινο φως και είπε ότι εμείς ως αρχές της δημοκρατίας δεν εφαρμόζουμε αμερικάνικες ή ευρωπαϊκές κυρώσεις ή βρετανικές κυρώσεις, μόνο τις ευρωπαϊκές και των Ηνωμένων Εθνών, αλλά δεν εμποδίζεστε να προχωρήσετε στην καταχώρηση. Ναι. Τα πιστοποιητικά γιατί τα θέλει ο επενδυτής, τα θέλει για να τα πάρει στην τράπεζα, επειδή του τα ζήτησε η τράπεζα για να ξυπαγώσει τους λογαριασμούς. Μάλιστα. Άρα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος και πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις. Γιατί μιλήσαμε πριν και είπατε πολύ σωστά για υπαλλήλους που έχουν βγει πλεονάζον, έχουν απολυθεί. Φανταστείτε ότι επηρεάζονται και υπάλληλοι και εργοδοτούμενοι και αυτών των εταιρείων. Mm-hmm. Όχι μόνο δηλαδή των γραφείων που μπήκαν στις κυρώσεις, αλλά και των πελατών τους που έχουν μπλοκάρει. Και πόσο μάλλον από αύριο που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των φυσικών και νομικών προσώπων στην Κύπρο που θα είναι σε αυτές τις κυρώσεις, κυρία Παναγιώτου. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σάβα, έχει μέρες που το λέμε ότι θα έπρεπε να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί και για την κατεξαίρεση και κατά παρέκκληση των κυρώσεων για τις αμερικάνικες και τις βρετανικές. Επειδή αναμέναμε ότι θα μπουν και άλλα γραφεία, θα έχουμε σημαντική αύξηση αυτού του αριθμού και των πελατών τους και των υπαλλήλων τους.
Μάλιστα. Έχει περάσει πάνω από ένας μήνας, δεν έχουμε δει κάποιες ενέργειες. Ελπίζω ότι, όπως είπαν, εντός της ημέρας ή εντός των ημερών έτσι να επιληθεί το πρόβλημα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.